Δεν μπορώ, κύριε Οικονόμου, παρά να μπω στον πειρασμό γιατί είμαι φιωτός. Και επειδή την ξέρουμε πολύ καλά την περιοχή και τις τεράστιες δυνατότητες που έχει, μια και μιλήσατε για τα λουτρά, τα ιαματικά λουτρά, ήθελα να σας κάνω μια απλή ερώτηση. Ποιος κυβερνάει την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια? Εσείς και το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι δεν είναι? Σε ποιον απευθύνεται το ερώτημα γιατί είναι παρατημένα όλα? Σε εμάς. Εμείς καταθέσαμε ολοκληρωμένη πρόταση σε ημερίδα που έγινε στα Καμένα Βούρλα. Ήμουνα βουλευτής Φιώτιδας τότε. Ολοκληρωμένη για τα συγκρατικά πλεονεκτήματα και το τι πρέπει να γίνει. Τελικά γιατί εγκαταλείφθηκαν? Για να τα δώσετε τσαμπές στους ιδιώτες. Και εκεί που τα δώσατε στο... Και εκεί που τα δώσατε, θα με ακούσετε, τα ξέρω τα θέματα καλά. Και εκεί που τα δώσατε στο πλατήστομο, τι έγιναν? Ρίμαξαν, για να μην χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις, γιατί το πρόβλημα δεν είναι ο τάδε επιχειρηματίας, ότι είναι απατεώνας και ο άλλος είναι καλύτερος. Γιατί λοιπόν όλο αυτό το χρήμα που σχεδιάζετε σαν κυβέρνηση να το δώσετε τσάμπα στους επιχειρηματίες? Και ξέρουμε πώς τα παίρνουν. Δίνεται 60%, βάζουν και 20% τεχνογνωσία και τελικά βγαίνουν και κερδισμένοι. Γιατί δεν κάνετε δημόσιες επενδύσεις από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων σε ένα ενιαίο σχέδιο που ξεκινάει από την Παλιοβράχα? Δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι, αλλά εσείς ξέρετε, και δεν εννοώ προσωπικά, αλλά εννοώ γενικότερα. Είναι η Πάτη, είναι Καμένα Βούρλα και συνεχίζουν και απέναντι στην Εύβοια. Είναι όλη αυτή η φλέβα που φτάνει στην Ικαρία. Γιατί δεν το κάνετε αυτό? Γιατί δεν από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων δεν φτιάχνετε δημόσια? Είναι και τα θερμοπύλια που κάποτε θέλατε να βάλετε εκτροφείο κροκοδίλων. Να τα πω και αυτά για να υπάρχει και έτσι λίγο χιούμορ στη Βουλή και έγινε χαμός. Γιατί όλα αυτά? Εμείς είχαμε προτείνει ένα ενιαίο σχέδιο για όλη την περιοχή. Γιατί αυτά δεν τα υλοποιήσατε, τα παρατήσατε όλοι σας? Και τώρα λέτε, αφού τα παράτησε το κράτος, να τα δώσουμε στους ιδιώτες. Και πώς θα τα δώσετε στους ιδιώτες? Πώς? Με 60 και 70% επιδότηση από πού? Από τα λεφτά του ελληνικού λαού. Αυτό ένα παράδειγμα. Λέω επειδή τυχαίνει να είμαστε από τον ίδιο νομό. Για να μην συνεχίσω για τις αναπτυξιακές δυνατότητες Λάρκο, να μην πω μεταλλεία, να μην πω χρώμιο, να μην πω πολλά πράγματα τα οποία τα δίνετε δώρα. Και με την συμφωνία, ξέρω, κάτι μειονίδες ακούγονται, δεν ξέρω τώρα αν ισχύουν ή όχι. Ένα μεγαλύτερο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει η Ελλάδα σε όλη την Ευρώπη. Με την παραγωγή του νικελίου και την δυνατότητα παραγωγής και ανοξείδωτο του χάλιβα, αλλά και την αξιοποίηση του κοβαλτίου που σήμερα είναι πρώτη συζήτηση σε παγκόσμιο επίπεδο, γιατί είναι το βασικό υλικό για τις μπαταρίες. Το δεύτερο σχόλιο δεν ήθελα να το κάνω, αλλά επειδή ήταν με την Άφτεξ και όλα τα υπόλοιπα. Και λέω και για τη Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, δεν κοιτάτε τα χάλια σας. Τα χάλια σας δεν τα κοιτάτε απέναντι στον ελληνικό λαό, που έχετε αναποθέσει την κυριαρχία και την ανεξαρτησία της Ελλάδας στους Αμερικάνους, στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίοι σφυρίζουν αδιάφορα και που κάθε φορά λέτε να γίνει έκτακτη σύνοδο ΣΥΜΕΝ, οι άλλοι λέει τα διασφαλίσαμε και όλοι σφυρίζουν αδιάφορα γιατί τα συμφέροντά τους είναι διαφορετικά. Ο ελληνικός λαός είναι αυτός που θα τα υπερασπίσει. Και σας το έχουμε ξαναπεί. Και ένα δεύτερο, σας απευθύνω ένα ερώτημα σε όλους σας. Με ποιο κόμμα από την Τουρκία έχετε σχέση? Κύριε Γεωργιάδη, απαντήστε μου, ξέρετε, αλλιώς ρωτήστε το Υπουργείο Εξωτερικών. Ποιο είναι το αδερφό σας ή τέλος πάντων το πιο φιλικό, να πω έτσι, κόμμα στην Τουρκία? Εσάς του ΣΥΡΙΖΑ, ποιο είναι? Μπράβο. Τους υπόλοιπους δεν ρωτάω, γιατί μπορεί να μην έχουν. Για πέστε μας, ποιο κόμμα βγήκε στην Τουρκία μέσα σε συνθήκες τρομοκρατίας, διώξεων και είπε ότι η Αγία Σοφιά είναι παγκόσμιο πολιτιστικό μνημείο κλπ. Κλπ. Ποιος? Το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας. Και δεν βγήκε κανένα από τα κανάλια, και ακόμα και η κυβέρνηση θα έπρεπε, βγάζοντας σπυράκια μεν, να πει ότι να, υπάρχει και ένα κόμμα που είναι αντίθετο. Να πάμε στο νομοσχέδιο. Νομοσχέδιο με 15 τροπολογίες. Δύο στην οικονομική συσκευασία του ενός. Συνηθισμένη τακτική. Τα έχετε κάνει όλοι. Και όποιος κάνει κριτική γι' αυτό, θα πρέπει να πάει στον καθρέφτη και να πάει να γυρίσει πίσω. Και ενώ και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ. Παλιά εδώ πέρασε ένα μνημόνιο, το κατάπιαμε και δεν καταπίνεται κιόλας, γιατί ήταν χιλιάδες σελίδες. Δεν είναι αυτό το θέμα. Το ερώτημα είναι το εξής. Είναι πρόχειρο?
Δεν έχει αναπτυξιακή στρατηγική η Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτή η κριτική γίνεται και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΚΙΝΑΡ. Εμείς διαφωνούμε ριζικά. Όπως διαφωνούσαμε και παλιότερα που έλεγε η Νέα Δημοκρατία ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν έχει αναπτυξιακή στρατηγική. Έχει αναπτυξιακή στρατηγική με προβλήματα. Εντάξει, μπορεί να έχει και αδυναμίες κάθε κυβέρνηση και να τις διορθώνει. Έχει όμως σαφέστατη στρατηγική για την καπιταλιστική ανάκαμψη και την καπιταλιστική ανάπτυξη. Όλες οι κυβερνήσεις. Περιληπτικά για να καταλαβαίνει και ο κόσμος. Πώς μεταφράζεται αυτό? Μεταφράζεται: γδέρνω τον κόσμο, του μαζεύω τα πάντα κόβοντας μισθούς και λοιπά, κόβοντας ασφαλιστικά, συντάξεις, αυξάνοντας τη φορολογία. Μαζεύουμε το χρήμα, τον υδρότα του και το αίμα του και την εκμετάλλευση όλων των λαϊκών στρωμάτων, φτιάχνουμε το ταμείο και χρηματοδοτούμε τους επαγγελματικούς ομίλους που θα φέρουν την ανάπτυξη. Θα πω κι άλλα μετά. Αυτά είναι τα αρχικά. Ταυτόχρονα κάνουμε φοροαπαλλαγές ασύλληπτες. Όλες οι κυβερνήσεις. 20% ο μισθωτός των 12.000 και των 15 φορολογία. Από 15-10% επί ΣΥΡΙΖΑ τα διανεμόμενα κέρδη, το καθαρό κέρδος, και από 10-5% η Νέα Δημοκρατία. Να λοιπόν, από φοβερό μέτρο, για να γίνει η ανάπτυξη. Φοβερό, είναι πάνω φτωχοί όλοι. Τι να σας πω, έχουν πεθάνει της πείνας. Μαζεύουμε τρόφιμα για να τους ταΐσουμε. Όλα τα μεγαθύρια που ξοδεύουν ένα βράδυ όσο κοστίζουν 10 ζωές των εργαζομένων. Αυτή είναι το δεύτερο. Ότι φτιάχνουμε και ένα οπλοστάσιο νομικό, εντός εισαγωγικών νόμιμων, αντιλαϊκό, ή με εργασιακές σχέσεις γαλέρας, μισθούς πείνας, ώστε να μεγαλώνει η εκμετάλλευση των εργαζομένων και να αυξάνεται η κερδοφορία του κεφαλαίου. Γιατί, κυρίες και κύριοι, όσο και αν σφυρίζεται αδιάφορα, κέρδος δεν βγαίνει από την εξυπνάδα. Κέρδος βγαίνει από τη ληστρική εκμετάλλευση υπεραξίας που παράγουν οι εργαζόμενοι. Παράγουν 100 και παίρνουν 10, μην πω και λιγότερο. Δεν φτάνουν όμως όλα αυτά. Παραχωρούμε αέρα, γη, θάλασσα, δημόσια περιουσία, δηλαδή του ελληνικού λαού, για να κάνουν επενδύσεις. Εσείς δεν τα κάνατε, του ΣΥΡΙΖΑ αυτά? Τι κάνετε, εδώ δώσατε όλη την Ελλάδα, στο ταμείο, το υπερταμείο. Και μιλάτε και από πάνω τώρα. Θα πω τι λέτε όμως, γιατί είστε ειλικρινείς πια. Πολύ, ειδικά ο κύριος Φάμελος ήταν ειλικρινέστατος. Όπως κι άλλος ένας, δεν θυμάμαι το όνομά του. Έτσι λοιπόν θα γίνουν, λέει, επενδύσεις, θα γίνουν θέσεις εργασίας και θα ζήσουμε όλοι καλά και εμείς καλύτερα. Αν δε, η ζωή αποδεικνύει τα αντίθετα ακριβώς. Είναι μύθος. Απάτη, πλήση εγκεφάλου στους εργαζόμενους. Η κερδοφορία των ομίλων στηρίζεται όλο και περισσότερο από την πιο σκληρή, γιατί είναι και σε άλλες συνθήκες ο καπιταλισμός, και αυξημένη εκμετάλλευση, πολύπλευρα μάλιστα, των εργαζομένων. Ερώτημα. Υπάρχουν στρατηγικές διαφορές σε αυτή τη Βουλή? Ναι, μία είναι. Το ΚΚΕ και οι υπόλοιποι. Και το λέω ομά. Και το λέμε ομά. Όλα τα άλλα κόμματα, σε αυτή τη στρατηγική ότι ο μοχλός ανάπτυξης της κοινωνίας είναι οι κεφαλαιοκράτες, και όχι οι εργάτες, οι εργαζόμενοι, συντάσσονται όλα τα κόμματα. Εδώ η λέξη επιχειρηματικότητα έχει γίνει, την έχουμε βαρεθεί να την ακούμε. Ποιος είναι πιο ωραίος και ποιος σερβίρει καλύτερα μέτρα για να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα? Για πέστε μας, χωρίς εργάτη δουλεύει τίποτα? Χωρίς εργαζόμενος? Ας πάει ο καπιταλιστής να τα δουλέψει, δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εσείς λοιπόν έχετε αυτή την φιλοσοφία. Γι' αυτό και ως κυβερνήσεις, και η Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι συνεπής στις αρχές της. Αυτό το αναγνωρίζουμε. Και είναι και πιο ομοί πολλές φορές. Και πιο γρήγοροι, αν θέλετε, και εκεί υπάρχει ζήλια από το ΣΥΡΙΖΑ. Μεγάλη ζήλια. Δεν πρόλαβε. Δεν πρόλαβε. Εδώ έκανα τον Τραμπ καλό. Και τώρα βγαίνετε κι εσείς και το έχετε δώσει στη μισή Ελλάδα. Τη στιγμή που λέει, για να πω και για κάτι άλλο, που δηλώνει το Υπουργείο Εξωτερικών για αμφισβητούμενα ύδατα, την ίδια στιγμή που είναι ο κύριος Παναγιωτόπουλος. Κοκορεύεστε και καμαρώνετε σαν γύφτικας και πάνε, και να μην παραξηγήσουν, που έρχονται οι φωνιάδες στην Αλεξανδρούπολη. Τέτοιοι είσαστε. Εσείς ανοίξατε το δρόμο, πώς δεν πήγατε, αλήθεια, να πείτε ότι ήταν δικό μας
Ποιο έχει τη Νέα Δημοκρατία. Εμείς ανοίξαμε το δρόμο της πολύπλευρης, πώς σας λένε, εξωτερικής πολιτικής. Επομένως, πού είναι η κριτική, η ίδια είναι η στρατηγική. Ποιος καλύτερα υπηρετεί την καπιταλιστική ανάπτυξη. Εδώ γίνεται ο καυγάς. Οι κριτικές είναι επιμέρους. Στα στρατηγικά δεν μιλάει κανένας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η έρευνα. Άκρα του τάφου σιωπή, κύριε Γεωργιάδη, θα σας πω στο τέλος τι πρέπει να κάνετε. Να μην το πω από τώρα. Αυτά που λέμε εμείς είναι υπερβολές. Μήπως είμαστε τίποτα κολλημένοι που δεν βλέπουμε πώς εξελίσσεται η κοινωνία, παράδεισος. Παράδεισος πραγματικά. Άνθρωποι να πεθαίνουν κατά χιλιάδες από την πείνα. Με τον κορονοϊό έχουν φτάσει πάνω από 500.000 και τι θα γίνει άλλο. Και όλοι το κέρδος. Και άλλοι να ζουν με κότερα και με βίλες και με αυτά αξίας όσο έχει μια χώρα 50 εκατομμυρίων. Στοιχεία, αν θέλετε να σας τα φέρω. Αυτή είναι η κοινωνία σας. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν για τα λογικοφανή. Τι λέτε, πάταξη παραεμπορίου. Μάλιστα. Κύριε Πρόεδρε, ανοχή. Πάταξη παραεμπορίου, μάλιστα. Καταρχήν να σας πούμε κάτι, όπου υπάρχει εμπόριο, και ξέρετε τι είναι το εμπόριο, υπάρχει και παραεμπόριο. Και είναι συμπληρωματικό στο εμπόριο. Δεν είναι αντίθετο με το εμπόριο. Γιατί και τώρα, για να το πω και από την αρχή, ποιος το παράγει αλήθεια. Όλα αυτά που πουλούνται λαθρέα, όπως λέτε, παίρνει και ο κόσμος τίποτα φθηνά, εντάξει. Για να μπορέσει να τα βγάλει πέρα, γιατί δεν μπορεί να παίρνει ούτε αρμάνι, ούτε δεν ξέρω πώς τα λένε. Αυτά που είναι, που δεν μπορεί να τα ζυγώσει σε όλη του τη ζωή. Αλλά για πέστε μου, ποιος θα παράγει αυτά τα προϊόντα του παραεμπορίου. Οι μικροπολιτές. Η Κίνα είναι δική σας και σας τη χαρίζουμε. Η Κίνα είναι δική σας και τις έχετε πουλήσει και όλο τον Πειραιά. Οπότε αυτά αλλού. Λέμε λοιπόν ότι τι λέτε εσείς τώρα, ότι θα φτιάξουμε όρους, θα δημιουργήσουμε όρους ισότιμου ανταγωνισμού, δήθεν λέμε εμείς, ανάμεσα στις καπιταλιστικές επιχειρήσεις. Εδώ υπάρχει στρατηγική διαφωνή του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είπε ο ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ? Εμείς, λέει, θα κάνουμε αποτελεσματική λειτουργία της αγοράς για να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Άλλαξε τη σειρά των λέξεων. Ξέρετε, κύριε Τσίπρα, επειδή με κοιτάτε, υπάρχει υγιής ανταγωνισμός? Εσείς και ο Πύρος Δήμας μπορείτε να σηκώσετε το ίδιο βάρος? Τα μονοπόλια με τους ψιλικατζίδες και τους μικρομεσαίους μπορούν να ανταγωνιστούν ποτέ? Κοροϊδεύετε τον κόσμο. Θύματα είναι κι αυτοί. Αυτό λοιπόν είναι το μοτίβο. Στην πράξη όμως τι γίνεται? Στην πράξη γίνεται ότι την πληρώνουν οι φουκαράδες. Αυτοί που πάνε να βγάλουν ένα μεροκάματο, αφορολόγητο μένα, αλλά μην φαντάζεις, κανένας πλούσιος μικροπολιτής δεν υπάρχει από αυτούς τους λαθρέους. Και οι μεγάλοι δεν τους πειράζεται. Στην καλύτερη περίπτωση θα μπει κανένα πρόστιμο ψηλό και δεν τους πειράζεται, γιατί πίσω είναι μονοπόλια, πολυεθνικές και κράτη. Όχι κράτος, όχι μόνο οι Κινέζοι, είναι κι άλλοι. Πολλοί. Και από πού έρχονται αυτά, από ποια λιμάνια, από ποιες χώρες? Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνουν την πιστοποίηση και τα περνά. Θα τους πειράξετε αυτούς? Όχι. Όχι, δεν πρόκειται να τους πειράξετε. Και λέτε τώρα ταυτόχρονα, θα σωθούν οι μικροεπιχειρηματίες. Καλά, ο αντίπαλος των μικροεπιχειρηματιών και των μαγαζιών είναι το παραεμπόριο. Σε ποιους τα λέτε αυτά? Από πού συντρίβονται οι μικροί? Καταστρέφονται από την κυριαρχία των μεγαλύτερων. Γιατί δεν υπάρχει υγιής ανταγωνισμός. Έλεος δηλαδή. Μη μας κοροϊδεύετε. Το ίδιο είναι τα μεγαθύρια, τα μονοπόλια. Το ίδιο είναι και οι μικροεπιχειρηματίες. Το ίδιο είναι τα σούπερ μάρκετ, που είναι πολυεθνικά τα περισσότερα. Το ίδιο είναι ο μανάβης της γειτονιάς ή ο μπακάλης. Μπορεί ποτέ να ανταγωνιστεί ένας μικρός? Ακόμα και με ποιοτικά και της μόδας που έχουν γίνει τα βιολογικά κλπ. Μπορεί να ανταγωνιστεί και να βγάλει σοβαρό εισόδημα με τα μεγαθύρια που κλείνουν χωράφια, εκτάσεις ολόκληρες? Όχι, δεν μπορεί. Κοροϊδεύετε λοιπόν τον κόσμο όταν λέτε όλα αυτά. Και το θέμα δεν είναι οργανωτικό. Απλά τώρα συγκεντρώνεται πιο πολύ στον Υπουργό. Υπάρχουν τεράστια προβλήματα. Επί διαμάτων δεν θέλω να. Η Μανολάκου, η συγγήτριά μας. Ποιους εξυπηρετεί λοιπόν και αυτή η περιβόητη διακήρυξη θα τσακίσουμε το παραεμπόριο? Τους μεγάλους. Αυτούς θα εξυπηρετήσει. Δεύτερη πλευρά, επιστήμη και τεχνολογική έρευνα. Προκλητικές φοροαπαλλαγές για ομίλους στις δαπάνες. Ξοδεύει 100, φοροαπαλλάσσεται με 200. Σε ποιον εργαζόμενο να το κάνετε αυτό? Σε ποιον κομπιουτερά που είναι αστέρι και που παίρνει 7 εκατοστάρικα και που βγάζει όλα αυτά τα προγράμματα της τεχνολογίας? Αυτούς τι κάνετε?
Όχι, χρηματοδοτείτε και τα λέω Υπουργέ και βιάστε μου να μου απαντήσετε. Όλοι αυτοί που φτιάχνουν τα προγράμματα, που είναι αστέρια πραγματικά και έξυπνοι, πόσα λεφτά παίρνουν? 7, 8, 1000, 1200 και σε ορισμένες πολυεθνικές διευθυντικά στελέχη μπορεί να πάρουν και περισσότερα. Γιατί δεν είναι και χαζός ο καπιταλισμός. Από ένα σημείο και μετά φοβούνται με πάει σε άλλη εταιρεία. Λοιπόν, για πέστε μας τώρα λοιπόν, ποιος απαλλάσσεται φορολογικά? Οι μικροί ερευνητές ή τα μεγάλα μονοπόλια? Ποιος μπορεί να κάνει έρευνα? Ο επιστήμονας στο σπίτι του? Και μας λέτε επιχειρήματα τώρα εδώ ότι θα αναπτυχθεί η έρευνα και θα έρθουν οι εργαζόμενοι, θα έρθουν πίσω αυτοί που φύγαν. Αλήθεια? Πώς θα έρθουν? Με τι εργασιακές σχέσεις? Λέτε εξαιρούμε, λέει, από το ενιαίο μισθολόγιο, εξαιρούμε τα κρατικά προγράμματα, αυτούς που δεν έχουν κρατικά προγράμματα, από τον προπολογισμό δηλαδή, τα εξαιρούμε από το ενιαίο μισθολόγιο. Και ποιος σας είπε ότι άμα θα έρθουν εδώ θα πάρουν μεγαλύτερο μισθό? Γιατί θα έχουν συλλογικές συμβάσεις, ζούγκλα υπάρχει παντού. Ατομικές συμβάσεις εργασίας. Εκμετάλλευση σκληρή και στιγμή. Γιατί λοιπόν δεν χρηματοδοτείτε μαζικά τα πανεπιστήμια και λοιπά, όχι για να τα δώσουν στους ιδιώτες, αλλά για να αναπτύξουν την έρευνα και την τεχνολογία, ακριβώς γιατί η επιστήμη και η νέα τεχνολογία στον καπιταλισμό είναι στην υπηρεσία του κέρδους. Και αν προχωράει η τεχνολογία μπροστά, γιατί μπορεί να μας πούνε μαζί όλοι εδώ, ότι ξέρετε, μέσα από αυτόν τον ανταγωνισμό αναπτύσσεται και η επιστήμη και η τεχνολογία. Και άρα πάμε καλά. Βεβαίως αναπτύσσεται, και αυτό θέλει συζήτηση, γιατί δεν αναπτύσσεται σε τομείς που αφορούν τη ζωή του ανθρώπου. Αναπτύσσεται μεν και κάνει πρόοδο, και αυτό είναι αντικειμενικό, αλλά σε αυτή την πρόοδο ο ένας τρώει ψωμοτήρι και ο άλλος τρώει σολομό και μαύρο χαβιάρι. Δηλαδή εισπράττουν αυτές οι εταιρείες. Τρίτη πλευρά. Ένταξη στον αναπτυξιακό νόμο νέους τομείς. Δωρεάν χρήμα δηλαδή. Πόσο μέχρι, 40, 50, κύριε Λιλιάδη, πόσο είναι? Έχω χάσει το λογαριασμό, 60-70% μάλιστα. Σε ποιους? Πρώτον, αποθήκες καυσίμων σε νησιά. Θα βγάλουμε μια ανακοίνωση στους βενζινάδες να πούμε να πάνε να φτιάξουν αποθήκες καυσίμων σε νησιά. Ποιοι θα τα φτιάξουν αυτά? Εφοπλιστές και αυτοί που έχουν το χρήμα. Δεν φτάνει που έχουν αμύθιτα ποσά και αμύθιτες περιουσίες, τους δίνεται τζάπα. Από πού? Το πρωτοφόλι σας? Όχι. Από το ελληνικό λαό και των ευρωπαϊκών λαών, αν υπάρχουν προγράμματα χωρίς στάθμευσης. Και εκεί που είναι το απάβγασμα, και άκουσα έναν από το Βόλο της Νέας Δημοκρατίας που μίλαγε και λέω ότι έλεος, υπάρχει και ένα όριο. Ένα όριο απανθρωπιάς. Μικρό, τέλος πάντων είναι ανεκτικό, αλλά μεγάλο δεν είναι. Τους χρηματοδοτείτε να φτιάξουν κέντρο αποκατής, αμαία δηλαδή. Ναι, γιατί? Είναι καπιταλιστές και θέλουν να κάνουν επενδύσεις, ας πάνε να τις κάνουν. Γιατί αυτά τα χρήματα δεν τα κάνετε, δεν τα δίνετε για να γίνουν δημόσια? Και δημόσια και δωρεάν. Τι σημαίνει ιδιωτικός τομέας? Ότι εκμεταλλεύεται τα ανθρώπινα προβλήματα. Αυτό θα κάνει. Και το απέδειξε στον κορονοϊό. Το απέδειξε ο ιδιωτικός σας τομέας και η βασιλεία του καπιταλισμού στον κορονοϊό. Όλες οι κλινικές, χρήμα. Όλα τα κανάλια, χρήμα. Για να διαφημίσουν τι? Προσέξτε να μην πεθάνετε. Αυτός ο βάρβαρο είναι το σύστημά σας. Και αυτό κάνετε. Και εδώ ποιος εξυπηρετεί? Επενδυτές. Ποιος θα φτιάξει τέτοια κέντρα αποκατάστασης? Και τους πληρώνετε και από πάνω. Δεν τρέπεστε λίγο? Δεν τρέπεστε και μιλάτε σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα? Ξέρετε πως ζουν? Τώρα είναι εκτός σχολείων, παιδιά. Να μιλήσετε. Τι κάνετε γι' αυτό? Δεν τα δέχονται. Γιατί είναι προβληματικές ομάδες, είναι όντως. Τι έχει κάνει το κράτος σας, το βάρβαρο, και άδα έχει κάνει? Έχει δεσμεύσει τον πατέρα και τη μάνα για να μπορούν να φροντίσουν το παιδί τους. Και τώρα του λέτε, επειδή εμείς δεν φτιάχνουμε, πηγαίνετε στο δυτικό τμήμα. Πού θα τα βρουν για να παραπληρώσουν σε αυτό τον? Και ακόμα και αν πάρετε από τον ΕΟΠΗ και πληρώσετε, τι είναι τα λεφτά? Τον υπόλοιπο εργαζομένων. Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, ένα λεφτό. Να πω και κάτι ακόμα. Γιατί αυξάνεται το ανώτατο ποσό ενίσχυσης από 5 σε 10 εκατομμύρια? Γιατί? Θα δώσετε δηλαδή διπλάσια λεφτά για να γίνουν επενδύσεις? Καλά με τον καπιταλισμό δεν είστε? Να πάρουν το ρίσκο. Τίποτα, άμα θες πήγαινε. Κάνε επένδυση. Δεν συμφωνούμε εμείς. Γιατί αυτό δεν υπάρχει. Και εδώ θα απαντήσουμε και στον κύριο, έφυγε ο
ο Φάμελος. Εμείς, λέει, δεν είμαστε με τον κρατικό δίαιτο καπιταλισμό, αλλά με τον ελεύθερο ανταγωνισμό. Προσπέρασμα από τα δεξιά με 1000 στη Νέα Δημοκρατία. Με 1000 κυριολεκτικά. Για να δούμε λοιπόν εσείς τώρα, κάτσετε. Δεν είστε με τον κρατικό δίαιτο, κύριε. Δεν θέλω να λέω ονόματα. Κύριε Τσίπρα, δεν είστε με τον κρατικό δίαιτο. Γιατί μειώσατε τη φορολογία στους επιχειρηματίες. Γιατί φτιάξατε ένα ψηφιακό νόμο μέχρι 60% επιδότηση. Αυτό δεν είναι κρατικό δίαιτος. Τι είναι, διαστημικό δίαιτος από το διάστημα. Εσείς δεν κάνατε αυτά. Δεν δώσατε 1000 κίνητρα. Δεν δώσατε δημόσια περιουσία. Αυτό δεν είναι κρατικό δίαιτος. Τι είναι δηλαδή. Καπιταλισμός χωρίς κράτος καπιταλιστικό δεν στέκεται. Και αυτό είναι ιστορικά αποδεδειγμένο. Ελληνικό λοιπόν. Κύριε Γεωργιάδες, κάνω μια πρόταση. Δεν φωνάζετε τους εκπροσώπους του ΣΥΡΙΖΑ και του ΚΙΝΑΛ να κάνετε μια μαραθώνια κλειστή συνεδρίαση χωρίς κινητά και με απόρριτο να τα συμφωνήσετε, γιατί τελικά είναι γελίο το θέαμα. Μαζί το ψηφίσατε το ελληνικό. Και τώρα, ποιο είναι το θέμα, αν η Λάτση έδωσε και πού τις μετοχές ή αν τις έδωσε ο Μίτσος στο Θανάση. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα. Και η κριτική ουσιαστική ποια είναι, αφήστε τα αυτά τα κόλπα. Επιχειρηματική όμιλη όπως και στη Θεσσαλονίκη και αλλού, με άλλους κάνατε εσείς Κονέ, με άλλους κάνουν η Νέα Δημοκρατία. Αυτό γίνεται. Και μη φωνάξουμε και τον, πώς τον λένε, τον Μπίμπι, που με την εντολή που κάνατε και εκεί. Επομένως, αυτά όλα, λέω και η κριτική, καθίστε βρέστε τα, γιατί στρατηγικά συμφωνείτε σε όλα. Ο λαός έχει άλλη διέξοδο. Και όσο πιο γρήγορα τη συνειδητοποιείς, το σύστημα σάπισε, το σύστημα πεθαίνει αντικειμενικά και πεθαίνει και τους ανθρώπους. Το θέμα της ανατροπής και της αλλαγής είναι στην ημερήσια διάταξη για να υπάρξει ένα σύστημα που θα κινείται με ένα μόνο νόμο. Όχι το βάρβαρο καπιταλιστικό κέρδος, αλλά τις ανθρώπινες ανάγκες. Και αυτό είναι ο σοσιαλισμός.